Η φύση ξέρει η ίδια τι κάνει. Ας τη φύση να μας πει πώς θα συνεννοηθούμε. Μίλαγαν λοιπόν και μιλάνε τα προϊόντα μόνα τους. Στηριζόμαστε σε ανθρώπινα χέρια και όχι σε μηχανές. Ονομάζομαι Μιχάλης Βαβακίδης. Είχα μία βιοτεχνία στην Αθήνα. Το 1980-81 είχα κάνει μία αίτηση και μελέτη για να κάνουμε ένα εργοστάσιο στην Ξάνθη. Ήρθε το 88 ο Πολ, σαν πελάτης στο μαγαζί μου. Μου παρήγγειλε ένα στρώμα, το έκανα, αλλά επειδή ερχόταν συνέχεια εκεί, γίναμε φίλοι, άρχισε να ρωτάει για τα υλικά, όλα αυτά. Ο Μιχάλης Βαμακίδης ήταν γι' αυτός ένας άνθρωπος σαν και εμένα, δηλαδή του άρεσε πολύ η πρόοδος και η καινοτομία και μου είπε ότι θα φτιάξουμε στρώματα από κοκοφίνικα, ένα υλικό το οποίο είναι πολύ μακριά από τον Έλληνα. Φτιάξαμε στρώματα από φύκια, από κοκοφίνικα, φυσικό καοτσούκ, λινό, μετάξι. Έχουμε τα σημεία πώλησης ανά τον κόσμο που υποδεχόμαστε τους πελάτες μας. Κάποιοι από αυτούς βάζουμε τις παραγγελίες τους, τις οποίες υποδεχόμαστε στο εργοστάσιο. Αφού τις ελέγξουμε για να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν σωστά τα προϊόντα που ζήτησε ο πελάτης, πηγαίνουν οι παραγγελίες στα διάφορα τμήματα παραγωγής. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προσωπική επαφή που έχουμε με όλους τους συναδέλφους, να δω αν είναι όλος ο κόσμος εδώ πέρα, να τους μιλήσω, να δω αν είναι καλά, αν είναι ok, γιατί για μας είναι όλοι συνάδελφοι. Είμαι η Γιανακοπούλου Αλίκη. Εργάζομαι εδώ στο κοπτήριο. Όλα τα υφάσματα περνάνε από τα χέρια μας. Οτιδήποτε που χρειαζόμαστε τα κόβουμε εδώ. Η πρώτη ύλη φεύγει από εδώ προς το βαζωτήριο. Ξεκινάμε 7 η ώρα εμείς. Έχουμε αυτές τις κορδέλες που μας δηλώνει τι θέλει ο κάθε πελάτης, γιατί αυτό είναι ατομικό. Μας δηλώνει το ύφασμα, το κάλυμα, κεφαλάρι, τι ύψος, όλες τις λεπτομέρειες. Εδώ στο εργοστάσιο, στην ουσία, αξιοποιώ τα ρετάλια, δημιουργώ ό,τι περισσεύει από το κοπτήριο και είναι για πέταμα, έρχεται εδώ σε μένα. Προσπαθώ να προσαρμοστώ στα χρώματα, στα υφάσματα, στη ποιότητα του υφάσματος και δημιουργώ ό,τι μπορώ να φανταστώ, ό,τι μπορεί να είναι χρήσιμο για κάθε σπίτι, για κάθε παιδί. Επομένως, το φαντάζομαι, το σχεδιάζω στο χαρτί, από το χαρτί περνάει στο ύφασμα, από το ύφασμα κόβεται, ράβεται και γίνεται, για παράδειγμα, ένα παιχνιδάκι για ένα παιδί. Έχουμε ένα χώρο, μια αποθήκη, στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα προϊόντα από όλα τα τμήματα και από εκεί μετά μπαίνουν στα αντίστοιχα φορτηγά και δρομολογούνται οι φορτώσεις για τα διάφορα μέρη της Ελλάδος και του κόσμου. Η ποιότητα δεν ελέγχεται από έναν, ελέγχεται από όλους και το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι αυτό που θέλει και η κόκκομα. Θα μπουν μέσα στα φορτηγά και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν το ταξίδι τους για τους πελάτες σε όλο τον κόσμο. Έχουμε 3 εργοστάσια συνολικής έκτασης 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Έχουμε 120 ανθρώπους που εργάζονται στο εργοστάσιο. Στηριζόμαστε σε ανθρώπινα χέρια και όχι σε μηχανές. Σαν φιλοσοφία μας είναι να έχουμε ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον. Οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στο εργοστάσιο να είναι ιδανικότερες. Και μας αρέσει πάρα πολύ να έχουμε κόσμο κοντά μας, εργαζόμενους δηλαδή, οι οποίοι γνωρίζουν ήδη την εταιρεία και την έχουν μέσω σπίτι τους.
Εδώ δούλευε η μάνα μου, από τις πρώτες που μπήκε στην εταιρεία. Η μάνα μου ήταν πολύ ευχαριστημένη και μέχρι που δεν ήθελε να βγει και σύνταξη από εδώ. Αναγκάστηκα να λείψω για περίπου 6-7 μήνες από το εργοστάσιο για να πάω στην Αθήνα. Δεν θα ξεχάσω πόσο με βοήθησαν με όλους τους τρόπους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας του γιού μου. Θα είσαι χαρούμενος όταν είσαι πρώτο πόρος, αλλά δεν θα ξεχνάς αυτούς που έπονται, που σε ακολουθούν και έχουν την ανάγκη σου. Άρα λοιπόν έχουμε φτιάξει μια ομαδάρα, η οποία είναι μια οικογένεια, μεγαλώνει, αλλά δεν ξεχνάμε ότι είμαστε μια οικογένεια. Δηλαδή ο ένας συμπαραστέκεται στον άλλον, ο ένας βοηθά τον άλλον, μαθαίνει ο ένας τον άλλον. Έχουμε την τύχη να έχουμε δύο καταπληκτικά αφεντικά συσταγωγικά, και εκτός εισαγωγικών. Έχουμε άριστες σχέσεις, συνεργαζόμαστε αρμονικά όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάντα δίπλα μας ό,τι χρειαστούμε. Μεταξύ τους είναι εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Ο κύριος Πολ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καθημερινά άπειρες ιδέες, τις οποίες μας παρουσιάζει για να κάνουμε εμείς πράξη. Και ο κύριος Μάικ είναι αυτός ο οποίος υποστηρίζει όλο το υπόλοιπο κομμάτι της εταιρείας. Εγώ λέω, αλλά υπάρχει κάποιος άλλος που κάνει. Και αυτός είναι ο αδερφός μου. Όταν κάνεις κάτι καλά και το κάνεις και με πάθος, είναι σίγουρο θα το καταφέρεις. Το καταφέραμε λοιπόν, εξάγουμε παγκοσμίως τα προϊόντα μας, τα οποία φεύγουν από την Ξάνθη, μια μικρή πόλη της Ελλάδος, και είμαστε γι' αυτό πανευτυχείς. Ο πετυχημένος εμπνευστής ή δημιουργός είναι εκείνος που το προϊόν ξεπερνάει τον ίδιο. Αυτό καταφέραμε και είμαστε περήφανοι που σηκώνει η ελληνική σημαία σε 105 σημεία του κόσμου και νιώθουμε ότι πήγαμε το διαβατήριο το ελληνικό, το πράσινο παντού. Εξάγουμε την Ελλάδα, τον πολιτισμό της Ελλάδος. Αυτό είναι ουσιαστικά, δεν είναι το προϊόν.